Αρχίζουμε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Θεοδόση Πελεγρίνης, έχω έρθει από την Αθήνα και είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σε ένα συνέδριο όπως το απόψινό. Βέβαια, η τεκμηριωμένη η επιστημονική γνώση καλλιεργείται κατεξοχήν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός που δημιουργείται στο Μεσαίωνα, αλλά πάντοτε από τις ιδρύσεώς του υπήρχε ένας χώρος όπου η γνώση καλλιεργείται με έναν τρόπο πιο ελεύθερο. Οι πλούσιοι στο παρελθόν, μιλάω για το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και τους νεότερους χρόνους, σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο, όπως ο Φράνσις Μπέικον, και η πτωχή στα μοναστήρια. Στον 20ο αιώνα αναπτύχθηκε πάρα πολύ ο θεσμός του συνεδρίου. Είναι μια ευκαιρία για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εντός των τυχών να επικοινωνούν με εισάξιους επιστήμονες που βρίσκονται εκτός των τυχών. Και το κυριότερο, δίδεται η δυνατότητα στο κοινό να συμμετέχει σε αυτό το «δούνε και δέξασε» τον λόγο που έλεγε ο Πλάτων. Βέβαια, ένα συνέδριο πάντοτε κρίνεται από το αντικείμενό του και από τους συμμετέχοντες. Διαβάζοντας στο πρόγραμμα, βλέπω ένα πλήθος επιστημόνων οι οποίοι συμμετέχουν και κυρίως το συνέδριο, το αντικείμενο, το οποίο αφορά ειδικά στις μέρες μας σε ένα ζέον ζήτημα όπως είναι η ανάπτυξη. Ο κύριος Κοσμήτων είναι αυτός ο οποίος είναι αρμοδιότερος εμού να παρουσιάσει τους τρεις από τους τέσσερις ομιλητές αυτής της ενότητος και τον παρακαλώ να λάβει τον λόγο. Να πω και κάτι ακόμη. Επειδή ανέφερα ότι το Πανεπιστήμιο ιδρύεται στο Μεσαίωνα, δεν θέλω να σας φανεί παράξενο αυτό. Συνήθως υπάρχει εντύπωση ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ανάμεσα στα πολλά άλλα που εισήγαγαν στον πολιτισμό, δημιούργησαν και το Πανεπιστήμιο. Όταν λέμε Πανεπιστήμιο, εννοούμε τρεις όρους απαραίτητος. Πρώτον, να υπάρχουν διδάσκοντες οι οποίοι αμείβονται για το έργο που προσφέρουν. Δεύτερον, φοιτητές οι οποίοι πληρώνουν για τις γνώσεις που λαμβάνουν. Και τρίτον, να υπάρχει πρόγραμμα. Αυτά δεν υπάρχουν ούτε στην Ακαδημία του Πλάτωνος, ούτε στο Λύκειο, ούτε στον κήπο του Επίκουρου, ούτε πουθενά. Το Πανεπιστήμιο, όπως σας είπα, δημιουργείται τον 12ο αιώνα και στη δημιουργία του ασφαλώς συνέβαλαν κατά ένα έμεσο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες. Συγκεκριμένα, όταν τον 9ο αιώνα οι Ισπανοί είχαν καλέσει τους Άραβες για τους πολέμους που διεξήγαγαν, οι Άραβες έφεραν μαζί τους και τα κείμενα του Αριστοτέλη, τα οποία είχαν μεταφραστεί από τα ελληνικά στα περσικά, στα συριακά και στα αραβικά. Αυτό σημαίνει ότι είχαν υποστεί μία νοηματική φθορά και έπρεπε να αποκατασταθούν. Επειδή αυτή η δουλειά δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, αλλά είναι συνεργατική, για πρώτη φορά συνήλθαν στην Τουλούζη, όπου δημιουργήθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο, για να ακολουθήσει μετά στις Οξφόρδης, της Μπολόνια και ούτω καθεξής. Αλλά πάντοτε, όπως είπα, δίπλα στο πανεπιστήμιο υπήρχε και ο χώρος όπου ο κόσμος, ο πολλής, συμμετείχε σε αυτή την καλλιέργεια της γνώσης. Όπως καλή ώρα απόψε, που θα μας μιλήσει ο κ. Κοσμήτωρος για τους εκλεκτούς συμμετέχοντες στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρίτανη. Τιμή και χαρά μου που είμαστε μαζί στο ίδιο πάνελ. Σε αυτό το κομμάτι του συνεδρίου, το αντικείμενό μας είναι η παρουσίαση τεσσάρων εξαιρετικών πονημάτων, τεσσάρων βιβλίων. Και είναι η ιδιαίτερη χαρά μας που έχουμε αυτούς που έχουν συμμετέχει, συγγράψει ή συμμετέχει στη συγγραφή αυτών των βιβλίων, για να τους ακούσουμε απόψε σήμερα. Απόψε σήμερα είναι πλεονασμός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
Τι. Είπα απόψε σήμερα, είναι πλεονασμός. Όχι, απόψε. Εμφαντικό είναι. Εμφαντικό, πάρα πολύ ωραία. Είναι τα καλά να έχεις τον κύριο που ήταν δίπλα σου. Λοιπόν. Αν και με έχετε αριστερά σας, δεν πειράζει. Ωραία. Το πρώτο είναι συλλογικός τόμος. Υπεύθυνη είναι η κυρία Βικτωρία Πιστικού, επίκουρος καθηγητής. Έχουμε την χαρά και η τιμή να είναι στο δικό μας τμήμα, στο οικονομικό, τμήμα οικονομικών επιστημών του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου, με τίτλο «Future Policies and Strategies for Nation Branding». Παρακαλώ την κυρία Πιστικού να μας πει λίγα λόγια για αυτόν τον τόμο. Ακούγομαι. Ναι, το πάτησα. Μ' ακούτε? Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια θερμά για την διοργάνωση του συνεδρίου, την πολύ επιτυχημένη. Ο δικός μας συλλογικός τόμος λέγεται, είναι σχετικά με την, με την περαιτέρω έρευνα και τις πολιτικές και τις στρατηγικές πάνω στην έννοια του nation branding. Εκεί αναλύουμε σε αυτό το συλλογικό τόμο, ο οποίος αποτελείται, είναι αρκετά πολυσέλιδος, γύρω στις 400 σελίδες, αναλύουμε τόσο την ενοιολογική προσέγγιση του nation branding, όσο και τη διάδραση που μπορεί να έχει με άλλους τομείς πολιτικής. Στην ουσία, εξηγούμε, είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση, αυτό που κάνουμε, παντρεύοντας, προσπαθώντας να εξηγήσουμε την έννοια και να δούμε το πώς λειτουργεί μέσα από τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και μέσα από την έννοια του marketing. Άρα, λοιπόν, έχουμε δύο πτυχές. Μία θεωρητική, αναζητούμε την ενοιολογική διάσταση του nation branding και μία εφαρμογή, σας το πούμε έτσι, που είναι ανάλυση περιπτώσεων σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές. Η έννοια του nation branding είναι πολυδιάστατη και δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένους τομείς. Άρα, λοιπόν, είναι και ένας από τους κύριους στόχους του συλλογικού τόμου, να προσεγγίσει δηλαδή το ζήτημα μέσα από διαφορετικούς τομείς και μέσα από διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων. Και είναι χρήσιμο για τον αναγνώστη, διότι εκεί μπορεί να βρει εξειδικευμένες μελέτες στο συλλογικό τόμο για διαφορετικά πεδία της οικονομίας, έτσι, και της πολιτικής. Παντρεύουμε τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με το marketing στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, γιατί έχουμε στην ουσία δύο είδη δρόντων διεθνών, τα κράτη και μη κρατικούς δρόντες, όπως π.χ. επιχειρήσεις πολυεθνικές, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Και το nation branding, στην ουσία, πώς το ερμηνεύουμε? Το ερμηνεύουμε ως εργαλείο ήπιας ισχύως, όπου το προϊόν είναι το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, το ίδιο το κράτος προσπαθεί να πουλήσει το ισχυρότερο χαρτί του για διάφορα ζητήματα, για ανταγωνισμό, για συνεργασία, για να ασκήσει επιρροή κτλ. Παραθέτω εδώ και μία φράση του συγγραφέα Browning για το nation branding, όπου σημειώνει ότι ακριβώς όπως οι καταναλωτές μπορεί να θέλουν να αγοράσουν ορισμένα επώνυμα προϊόντα λόγω της φήμης και της εικόνας, μία ισχυρή εθνική μάρκα, ένα ισχυρό εθνικό brand, μπορεί να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα λόγω της χώρας καταγωγής τους ή ενδέχεται να ενισχύσει τη μεταφορά κεφαλαίων από μία χώρα σε μία άλλη. Δεν θα μπω σε ιδιαίτερη ανάλυση τώρα όρων, να μην πάω το χρόνο κτλ. Το nation branding μπορεί να απευθύνεται και σε εγχώριο και σε διεθνές κοινό. Άρα η εφαρμογή του δεν είναι μόνο εγχώρια, είναι και διεθνής. Το δίνουμε αυτό μέσα από το συλλογικό τόμο, το αναδεικνύουμε. Και κυρίως μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών,
όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα, για παράδειγμα, από την οικονομική, εξωτερική οικονομική τους πολιτική ή την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουν. Επίσης, να σημειώσω ότι στον τόμο αυτό γίνεται μία μάκροανάλυση και μία μικροανάλυση. Η μάκροανάλυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά γίνεται και η μικροανάλυση που είπαμε, που επικεντρώνεται σε διάφορες υπηρεσίες, όπως τον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, τον πολιτισμό, την πολιτισμική διπλωματία κτλ. Άρα λοιπόν, γιατί είναι χρήσιμος ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος, ποια είναι η συνεισφορά του? Είναι χρήσιμος και ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο, ακριβώς επειδή πιάνει την ενοιολογική προσέγγιση του nation branding από διαφορετικά διεπιστημονικά αντικείμενα. Και χωρίζεται σε 20 κεφάλαια, στα οποία αναλύονται οι δυναμικές που αναπτύσσονται ανατομέα μέσα από το nation branding. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ορισμένα από αυτά, για να μπορέσετε να έχετε μια καλύτερη εικόνα. Παράδειγμα, το πρώτο κεφάλαιο αναλύει μακροοικονομικούς δείκτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συνέβησαν την τελευταία δεκαετία σχετικά με το ρόλο της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο. Πώς δηλαδή το nation branding των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο εμπόριο επηρεάστηκε από την πανδημία. Στα υπόλοιπα κεφάλαια αναπτύσσουμε μία συζήτηση βασισμένη στο επιχείρημα ότι τα ενεργειακά ζητήματα έχουν δημιουργήσει μία νέα σκακέρα ισχύως, στην οποία οι χώρες βελτιώνουν το καθεστώς τους, ανεξάρτητα από το αν είναι εισαγωγής ή εξαγωγής ενέργειας. Άρα εδώ βλέπουμε το nation branding στην ενεργειακή του αποτύπωση. Εξετάζονται διάφορα case studies χωρών, π.χ. της Τουρκίας, για τη δεκαετία του 2050 και εξετάζεται το όραμα των εθνικών ηγετών, η στρατηγική και εφαρμογή σε σχέση με την ευρύτερη πολιτική για εθνική και περιφερειακή προοπτική. Εξετάζονται θέματα σχετικά με το destination marketing. Εξετάζεται η ενοιολογική εξέλιξη της δημιουργίας και προώθησης της εθνικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας. Παρουσιάζει ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο, τη σύνδεση της εθνικής επωνυμίας με την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων σε υποδομές ζωτικής σημασίας, σε συστήματα... Για να μείνεις ασφαλής, άκουσέ μας και θα δεις. Στις μεταφορές και στην ενέργεια. Βλέπουμε, εξετάζεται η συμπεριφορά των καταναλωτών, πώς μπορεί να επηρεάσει το nation branding, τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται, όχι μόνο σε κρατικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Εξετάζουμε τη σχέση απόδοσης και ανταγωνιστικότητας του τομέα, τη σημασία του σήματος σε γλωσσικό επίπεδο και σε επίπεδο εικόνας, για να κατανοήσουμε τη στρατηγική επωνυμία. Και ένα άλλο επίσης ενδεικτικά κεφάλαιο, συγκεκριμένα το τελευταίο, μπορεί να εξετάσει αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει το εθνικό nation branding στον ιατρικό τουρισμό και στην παραγωγή του φαρμακών. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο συγκεκριμένο πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, την ενοιολογική ανάλυση του όρου, μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων μπορεί να δώσει και προτάσεις πολιτικής για ζητήματα που αφορούν, που είναι σε ένα πολύ μεγάλο εύρος, είτε κοινωνικά, είτε διοίκησης, είτε ενέργειας, είτε μεταφορών για ένα κράτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πιστικού. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό τόμο. Το στοιχείο της διεπιστημονικότητας, που δυστυχώς εμείς οι οικονομολόγοι δεν το έχουμε αναπτύξει όσο πρέπει, είναι το κύριο στοιχείο του τόμου και αυτό το καθιστά ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνημα.
Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Μετά έχουμε τον τόμο Air Traffic Management and Control. Θα ζητήσω από τον κύριο Στυλιανό Ζαντανίδη, αερολιμενάρχη του Δημόκρητου Αεροδρομίου Δημόκρητος του Αλεξανδρούπολης, της Αλεξανδρούπολης, να πάρει το λόγο για να μας παρουσιάσει αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Ζαντανίδης Στέλιος, είμαι διευθυντής του κρατικού αερολιμένα Αλεξανδρούπολης Δημόκρητος και τα τελευταία 21 χρόνια και ελεγκτής συνέδριας κυκλοφορίας στον αντίστοιχο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου. Μου δόθηκε ευκαιρία μέσω του καθηγητή του κ. Δημητρίου να ασχοληθώ στο θεωρητικό επίπεδο με ένα επάγγελμα που το εξασκώ επιχειρησιακά, όπως σας είπα, πάνω από 21 χρόνια και δεν είναι άλλο από τον έλεγχο αέριας κυκλοφορίας και μάλιστα σε ένα περιφερειακό αεροδρόμιο χωρίς ραντάρ, διαδικασιακό έλεγχο και σχάτως και με πάρα πολύ κυκλοφορία. Όπως λίγοι ίσως θα ξέρετε, η Αλεξανδρούπολη είναι από τα λίγα αναπομείναντα κρατικά αεροδρόμια της χώρας και μάλιστα είναι το μοναδικό κρατικό αεροδρόμιο διεθνές της Βορείου Ελλάδος, αφού η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα, τα άλλα δύο διεθνή, είναι υπό τη διαχείριση της Fraport. Η εναέρια κυκλοφορία είναι, το είχα πει και στην κυρία Ζαχαράκη που είχε έρθει πρόσφατα στην πόλη μας, ο καλύτερος εταίρος του Υπουργείου Τουρισμού στην προσπάθεια η πραγματική βαριά βιομηχανία της χώρας να βοηθήσει το ΑΕΠ. Και το απέδειξε αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή το πρώτο καλοκαίρι μετά το 20 που είχαμε το lockdown λόγω της πανδημίας, που ενώ περιμέναν όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού και όλοι οι αεροπορικοί παράγοντες μία ανάκαμψη που θα ήταν σε ποσοστό περίπου στο 40% της κίνησης του 2019, που είναι χρονιά κορονίδα για τον τουρισμό στη χώρα και για την αεροπορία, είναι η χρονιά ρεκόρ, ανεπανάληπτα ρεκόρ έχουν γίνει το 19. Έχουμε φτάσει λοιπόν το 2021 να έχουμε σε κυκλοφορία αεροσκαφών περίπου το 70% της κυκλοφορίας του 19 και σε επιβάτες λίγο πιο κάτω, περίπου στο 65%. Υπάρχουν μέρη στη χώρα όπου και η αέρια κυκλοφορία και τα αεροδρόμια κάνανε θαύματα χάρη σε ακριβώς αυτό που λέει το βιβλίο στην επιχειρησιακή επάρκεια. Η αέρια κυκλοφορία και όλες οι υπηρεσίες εχμής της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας αναγκαστικά, λόγω του φόρτου εργασίας και του μικρού χρονικού διαστήματος που καλούνται να πάρουν αποφάσεις, λειτουργούν με εγχειρίδια, συστήματα, διαχείρισης και διαδικασίες. Δεν γίνεται αλλιώς. Η ασφάλεια των πτήσεων, που είναι, το, όπως το λένε διεθνώς, ο ICAO of utmost importance, δεν γίνεται να διαχειριστεί από ανθρώπους χωρίς να ακολουθούνται σενάρια και χωρίς να υπάρχουν έτοιμες διαδικασίες. Αυτά ακριβώς περιγράφει το εν λόγω βιβλίο, αποτελεί απότοκο και επαγγελματικής εμπειρίας αλλά και θεωρητικής γνώσης και προσπαθεί και κάτι άλλο, θα σας δείξω και αυτό εδώ, προσπαθεί να κάνει ενοποίηση δύο συστημάτων που η δικιά μου υπηρεσία τα είχε υποτιμήσει για κάποια χρόνια και εγώ επειδή thanks τον καθηγητή του κ. Κωνσταντινίδη που τελείωσε το μεταπτυχιακό της υγιεινής και ασφάλισης εργασίας, πήρα την επιστημονική ευκαιρία να ασχοληθώ και με αυτό, δηλαδή την ενοποίηση ενός συστήματος υγιεινής και ασφάλισης εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το ήδη υπάρχον σύστημα ποιότητας που έχει ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας και δεν είναι άλλο όπως από αυτό το πιστοποιημένο κατά ISO 9001. Υπήρχε στην έρευνα που κάναμε στο μεταπτυχιακό αυτό, ανακαλύψαμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Υπήρχαν συνάδελφοί μου που δεν ξέραν καν τι είναι η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και δεν ξέραν αν πιθανώς έχουν πιστοποιημένο αλλεργιστήρα στον χώρο που δουλεύουν ή αν έχουν αλλεργιστήρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα για μια υπηρεσία εχμής, για μια υπηρεσία που είναι κερδοφόρα, δεν χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο καθόλου. Έτσι, για όσους δεν το ξέρουν,
οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας σηματοδοτούν 100% από το Eurocontrol, από τις διελεύσεις δηλαδή της εναέρειας κυκλοφορίας πάνω από το ελληνικό FIR. Άρα μπορούν να γίνουν επενδύσεις, αρκεί να μελετηθούν πράγματα και αρκεί να υπάρχει βούληση από την ανώτη διοίκηση και να είμαστε σε θέση να μιλάμε το 2022 που οι εκτιμήσεις των μεγάλων tour operators αλλά και οι πωλήσεις των slots στον ελληνικό εναέριο χώρο δείχνουν ότι αν δεν συμβεί κάτι άσχημο με την πανδημία θα ξεπεράσουν το 19. Αυτό δεν γίνεται να γίνει χωρίς εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, χωρίς να διασφαλίζουμε ότι οι ελεγκτές δεν θα πάθουν εργασιακό burnout ή δεν θα καταρρεύσουν από το άγχος. Γι' αυτό πρέπει κάποια πράγματα να αποφασίσουν να τα εφαρμόσουν, ξεκινώντας από τους χειμερινούς μήνες, ξεκινώντας από τους μήνες που δεν υπάρχει μεγάλο βάρος κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο και ξεκινώντας από το πολύ απλό ότι λαμβάνουμε απόφαση να το κάνουμε και κάνουμε στοχοθεσία. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, φυσικά και δεν θα γίνει γρήγορα. Φυσικά και ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, γιατί δεν μιλάμε καταρχήν για ιδιωτική επιχείρηση, αλλά για μια δημόσια υπηρεσία, η οποία έχει αγκυλώσεις που δεν θα έπρεπε να έχει. Αλλά και ένα βήμα είναι και αυτό, ότι αναγνωρίζουμε τις αγκυλώσεις και μέσω ενός τέτοιου συγγράμματος δείχνουμε και το δρόμο στο πώς να κάνουμε πράγματα. Και για να μην μακρηγορώ, είναι βέβαιο ότι η εναέρεια κυκλοφορία θα ανταποκριθεί στα θέματα ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν το λέει αυτό η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το λένε οι πελάτες που στην περίπτωσή μας δεν είναι οι επιβάτες, είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Και οι αεροπορικές εταιρείες, πιστέψτε με, από το ρυθμό των πωλήσεων των slots που έχει ο ελληνικός εναέριος χώρος, έχουν προεξοφλήσει το τι θα γίνει το 2022. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαντανίδη. Νομίζω πρόκειται για ένα τόμο ο οποίος στήγει ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα με εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Τον κύριο Δημητρίου το ξέρουμε νομίζω όλοι, το ξέρουμε σαν τον άνθρωπο που ανάλαβε το δύσκολο έργο να διοργανώσει αυτό το συνέδριο. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά δεν θα είναι με αυτό το καπέλο, θα αλλάξει λίγο καπέλο και θα μας παρουσιάσει τον τόμο Outsourcing and Offshoring, στο οποίο και ο ίδιος έχει συνεισφέρει. Καλησπέρα λοιπόν. Εγώ να πω δύο πράγματα που να σηκωθεί η παρουσίαση. Καταρχήν, είναι χαρά που βρισκόμαστε στον χώρο που αύριο θα φιλοξενήσει διαζώσεις τις συνεδριακές διαδικασίες. Είμαστε στη μέση ή στο τέλος της δεύτερης ημέρας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να διοργανωθούν δραστηριότητες μέσα σε 4 μέρες, όπου παρουσιάζονται πάνω από 130 τοποθετήσεις ειδικών σε διάφορα θέματα, σε ένα αντικείμενο που αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές και από το μόνο και από τον τίτλο του που είναι συνδυασμένες, αντιλαμβάνεστε ότι περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές ενότητες, πολλά διαφορετικά ερευνητικά αντικείμενα. Σήμερα παρουσιάζουμε αυτές τις 4 εκδόσεις, τις 3 εκδόσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν και μέσα από τις ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και μία την οποία φιλοξενούμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια καινοτόμο δραστηριότητα, η τελευταία παρουσίαση από την κυρία Λαμπροπούλου, την οποία έχει την αξία της. Δηλώνοντας, βλέποντας το κρατήριο, ότι υπάρχουν καθηγητές και συνεργάτες από διάφορα αντικείμενα, τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, που όμως το συντηρητήριο κρίκο είναι η διαχείριση, η διοίκηση, το management. Σε αυτήν λοιπόν τη λογική, έχουμε αναπτύξει αυτό το βιβλίο, το οποίο δυστυχώς δεν βλέπω που είναι στην επιφάνεια εργασίας, γιατί, να το, ωραία, γιατί έχει το ίδιο χρώμα με το background. Έπεσε το αρχείο να είναι πάνω στη διαφάνεια με το background του βιβλίου. Ωραία. Το οποίο πραγματεύεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο για όσους ασχολείστε, είστε στον χώρο της δράσης, της επιχειρηματικής δράσης ή της οργανωτικής δράσης, σχετίζεται με τις υπηρεσίες οι οποίες γίνονται insourcing και outsourcing, outsourcing and offshoring. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οι δραστηριότητες που η επιχειρηματική ομάδα οργανώνει από μόνο της και αυτές που κάνει, παρέχει τη δυνατότητα να οργανωθούν από άλλους. Έτσι, για παράδειγμα, μια αεροπορική εταιρεία, λέω για το δίνω ως παράδειγμα, έχει στο service της πρωινό, έχει στο service της catering. Αυτό δεν το οργανώνει η ίδια, παρόλο είναι κομμάτι της υπηρεσίας, κομμάτι του εισιτηρίου.
και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτό αναπτύσσεται στον χώρο της εμποδιαστικής αλυσίδας, η οποία δυναμικά, πολύ δυναμικά, πάει όλο και περισσότερο προς offshoring, δηλαδή φεύγει από την επικράτεια, εχωρεί ολόκληρα κομμάτια, λαμβάνοντας υπόψη και την ψηφιοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη και την ψηφιακή οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και τις δραστηριότητες, οι οποίες, μάλλον τα ωφέλη από το να αναπτύσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες στα διάφορα μέρη του κόσμου. Έτσι λοιπόν μπορείς να πάρεις σήμερα υπηρεσίες από την Ινδία και να έχεις μια εταιρεία ευρωπαϊκή και όλα αυτά αναπτύσσονται σε αυτόν τον τόμο. Εμείς έχουμε αναπτύξει το κομμάτι των μεταφορών, είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε είναι ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό στο κομμάτι του κόστους, της παραγωγής, να δούμε το ισοζύγιο και πόσο αναπτύσσει αυτό το ισοζύγιο κόστους και και τιμής παραχόμενης υπηρεσίας και να δούμε ποια είναι οι κύριες τα κίνητρα, ποιες είναι οι ισορροπίες για να γίνεται κάτι insourcing και κάτι και outsourcing στον χώρο της εμποδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι όλο και περισσότερο οι εταιρείες οδηγούνται στο να κρατάνε ένα μικρό κομμάτι insourcing και να κάνουν όλες τα υπόλοιπα outsourcing, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα τελείως διαφορετικό από το παρελθόν. Και δίνουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα, παρουσιάζουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα από τον χώρο της εμποδιαστικής αλυσίδας και ειδικά των αερομεταφορών, όπου δείχνουμε ότι η τάση είναι ότι για τις υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με το outsourcing να είναι ο τρόπος που παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές και για παράδειγμα το marketing και το branding να είναι όλο και περισσότερο outsourcing για τις εταιρείες, όλο και περισσότερο να δίνεται η δυνατότητα να συνεργάζονται με ειδικούς εξειδικευμένους φορείς στο χώρο και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούνται αλυσίδες, επιχειρηματικές αλυσίδες και μπορεί να βλέπετε σήμερα να δείχνω χαρακτηριστικά εδώ αεροπορική εταιρεία η οποία να έχει ένα αλφα όνομα και να συνδέεται με ένα αλφα κράτος και το 90% των υπηρεσιών της να παρέχεται από εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες δεν εδράζονται καν στην βάση αυτής της εταιρείας. Και εδώ πέρα δείχνουμε, για παράδειγμα δείχνω και ένα τυπικό αεροδρόμιο όπου θα δείτε ότι για όλο και περισσότερο οι δραστηριότητες που είναι στην επικράτεια του αεροδρομίου, αυτό που λέμε landside area, είναι σχεδόν fully outsourcing και σχετικές παρουσιάσεις έχουμε καλέσει αύριο και για το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που πάνω σε αυτά τα μοτίβα ανέπτυξε το σχεδιασμό του. Ενδιαφέροντα πράγματα για αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Νομίζω ότι είναι διαθέσιμος αυτός ο συλλογικός τόπος να τον δείτε, να τον βρείτε στο δίκτυο. Και νομίζω ότι για όσους έχουν ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, δεν χρεώνονται και τιμή είναι αυτό που λέμε open access. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε και για το συνέδριο, εκτός από αυτά που μας είπες. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πελεγκρίνη για να παρουσιάσει το τελευταίο σημερινό πόνημα. Ειδικά ξαφνιάστηκα με τη δουλειά της κυρίας Μαρίας Λαμπροπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, με την έννοια ότι ξεπέρασε τα όρια του χώρου στον οποίο έχει καταξιωθεί στην ιατρική, μεταβαίνοντας σε ένα άλλο είδος, στην τέχνη. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι σκεφτόμαστε με εικόνες και νομίζω ότι αυτό κάνει η κυρία Λαμπροπούλου με την τελευταία της δουλειά. Βέβαια, είναι άλλος ο στόχος της επιστήμης και άλλος της τέχνης. Η επιστήμη έχει σαν στόχο να μας αποδείξει τι ισχύει στην πραγματικότητα, να πάει πέρα από τα φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε εδώ, δεν έχουμε την αίσθηση ότι κινείται η Γη, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι κινείται και πρέπει να τους πιστέψουμε. Συνεπώς, η κυρία Λαμπροπούλου διεισδύει μέσα στα κύτταρα και προσπαθεί να ανακαλύψει τους μηχανισμούς που υπάρχουν εκεί. Ο στόχος της τέχνης είναι να μας δημιουργήσει αισθητική απόλαυση. Αυτό που βλέπουμε να μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα. Αυτούς τους δύο στόχους η κυρία Λαμπροπούλου κατορθώνει να τους συζεύξει με την τελευταία της δουλειά.
Δεν ξέρω αν είδατε τους πίνακες έξω. Δηλαδή, βλέποντας αυτή τη διείσδυσή της στα κύτταρα, έχω την αίσθηση ότι βλέπω παπαρούνες ή δεν ξέρω δρομείς. Και είναι εντυπωσιακό αυτό, κυρίως, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απευθύνεται στα παιδιά, για τα παιδιά να αποκομίσουν γνώσεις διασκεδάζοντας. Διότι ακριβώς η λειτουργία της τέχνης είναι ανάλογη προς αυτή του παιχνιδιού. Δηλαδή, το παιδί, επειδή αισθάνεται ένα πλεόνασμα δυνάμεων, κατευθύνεται στο παιχνίδι. Αυτό το οποίο κατορθώνει η κυρία Λαμπροπούλου βλέποντας τη δουλειά της είναι να μπορέσει να έλξει το παιδί να μάθει διοχετεύοντας ακριβώς αυτό το πλεόνασμα δραστηριότητας το οποίο έχει. Θα παρακαλούσω την κυρία Λαμπροπούλου, η οποία ξεπώνησε όλο αυτό το έργο, να μας μιλήσει λεπτομερέστερα για αυτό που κάνει. Με την παράκληση... Και είναι και εντυπωσιακή έτσι όπως ανεβαίνει. Με την παράκληση, κυρία Λαμπροπούλου, να μας μιλήσει και λίγο για το εικαστικό της έργο μαζί με το βιβλίο το οποίο παρουσιάζει. Φοβούμαι θα πρέπει να κατεβάσετε το μικρόφωνο λίγο κάτω να σας ακούμε. Είναι κρίμα να μην σας ακούσουμε. Είμαι και δίμετρη, όπως βλέπετε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Δημητρίου για την τιμητική πρόσκληση να είμαι εδώ μαζί σας απόψε. Ευχαριστώ για τον πρόλογο. Ήταν πραγματικά αυτό, ήταν to the point ακριβώς. Γιατί όντως η επιστήμη και η τέχνη είναι δύο ασύμβατες έννοιες, όπως είπατε, αλλά ο συνδυασμός είναι μεγαλειώδης. Και αυτό θα το δούμε απόψε. Όντως θα παρουσιάσω ένα πρωτότυπο βιβλίο που έχει ήδη εξαντληθεί η πρώτη έκδοση και στο τέλος του μήνα θα έχουμε τη δεύτερη. Ο τίτλος είναι «Ανακαλύπτοντας τα κύτταρά μας». Και αναρωτιέμαι κι εγώ, είναι ένα παιδικό βιβλίο ή ένα ιατρικό σύγγραμμα? Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός. Γιατί χωρίς να μειώνεται η ιατρική γνώση και ο ρεαλισμός, δημιουργείται ένας αποτελεσματικός τρόπος αβίαστης μετάδοσης και αφοσίωσης της ιατρικής γνώσης. Ο λόγος και οι εικόνες του βιβλίου αποκτούν λειτουργική και ποιοτική ισοτιμία. Η επιστήμη και η τέχνη συνδυάζονται αρμονικά, ούτως ώστε τα παιδιά να ταξιδεύουν σε μικροσκοπικά άγνωστα μονοπάτια του θαυμαστού εσωτερικού μας κόσμου, δίνοντας στη ζωή μια διαφορετική διάσταση. Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω έχει ήδη εγκριθεί ως εκπαιδευτικό υλικό από τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και στα πλαίσια του τομέα αγωγή υγείας και δεξιοτήτων. Στην εισαγωγή βάζουμε τα παιδιά σε μια... να αρχίσει μάλλον να ερεθίζεται το μυαλό τους από τι αποτελείται το σώμα μας. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Το σώμα αποτελείται από ιστούς και κύτταρα που τα βλέπουμε μόνο από το μικροσκόπιο. Αυτό είναι ένα άγνωστο στα παιδιά. Πώς μπορούμε να δούμε τα κύτταρα μέσα από το μικροσκόπιο? Εξηγούμε ακριβώς τι είναι το κύτταρο και από τι αποτελείται, πώς διαιρείται και πολλαπλασιάζεται και σχηματίζονται τα υπόλοιπα όργανα. Είπαμε ότι μεταφορικό μέσο σε αυτό το ταξίδι μας είναι το μικροσκόπιο. Θα δουν πώς μπορούμε να μελετήσουμε τον ιστό, βάζοντας πάνω ένα κομμάτι του πάνω σε ένα πλακίδιο, σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα, και μαζί με το μικροσκόπιο θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε στον εσωτερικό μας κόσμο. Και επειδή μιλάμε για ταξίδι, είναι καλό να δώσουμε το μήνυμα στα παιδιά ότι κάθε φορά που ταξιδεύουμε πρέπει να δένουμε τις ζώνες μας και να φοράμε τα κράνη μας. Ξεκινάμε από τα δύο πρωταρχικά κύτταρα. Το μεγαλύτερο κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού είναι το οάριο. Το μικρότερο κύτταρο είναι το σπερματοζωάριο. Η ένωση των δύο, η διαδικασία λέγεται γονιμοποίηση και από τη γονιμοποίηση προκύπτει ένα καινούριο έμβριο. Και φυσικά προκύπτουν και όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Τα κύτταρα μπορούν να συγκεντρωθούν σε ομαδούλες, να μπουν σε σειρά και να σχηματίσουν τα όργανα. Τα όργανα σχηματίζουν τα συστήματα. Τα παιδιά θα μπορέσουν να δουν κάποια βασικά και να γνωρίσουν κάποια είδη κυττάρων, κάποια βασικά είδη κυττάρων μας, από τα 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα που αποτελείται ο ανθρώπινος οργανισμός.
θα τους δώσουμε μια άλλη διάσταση. Θα τους πούμε ότι το αίμα μας κολυμπάει μέσα στα αγγεία μας, δείχνοντας βέβαια την αντίστοιχη ιστολογική εικόνα για να διαγείρουμε, είπαμε, λίγο τη φαντασία τους. Εδώ το αίμα σε μια ιστολογική τομή μέσα στο αγγείο έχει σχηματίσει ένα δελφίνι. Λέμε στα παιδιά ότι το αίμα κολυμπάει μέσα στα αγγεία μας, τα οποία αγγεία μας, αν τα απλώσουμε σε μια ευθεία γραμμή, θα έχουν τελικό μήκος περίπου 100.000 χιλιόμετρα, δηλαδή 2,5 φορές τον κύκλο της Γης. Το γύρο της Γης. Πρωταγωνιστικά κύτταρα είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν το οξυγόνο σε όλα μας τα υπόλοιπα κύτταρα. Και λειτουργική μονάδα είναι η καρδιά που θα δούμε παρακάτω. Μελετώντας το αίμα, δεν θα παρέλειπα να πω στα παιδιά την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια θεάρεστη πράξη αλτρουισμού, αλληλεγγύης, αγάπης και φυσικά ευθύνης. Εξηγούμε ότι το αίμα είναι αναντικατάστατο, μόνο μπορεί να δοθεί μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, οπότε τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η εθελοντική αιμοδοσία σημαίνει σταγόνες ζωής σε οποιονδήποτε συνάνθρωπο τις έχει ανάγκη. Η λειτουργική μονάδα όλου αυτού του συστήματος είναι η καρδιά. Η καρδιά δουλεύει πραγματικά σαν ρολόι μέρα-νύχτα. Και ποια είναι η δουλειά της? Να στέλνει αίμα με τα καρδιοχτύπια, αίμα με κάθε χτύπο σε όλα μας τα κύτταρα. Φεύγει το αίμα από την αριστερή κοιλία, περνάει την αορτή και ταξιδεύει σε όλο μας το σώμα. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να πω στα παιδιά ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι με τον ίδιο τρόπο. Ποιο είναι το κοινό μας σημείο? Το κόκκινο χρώμα. Ένα χρώμα είναι ίδιο για όλο του κόσμου τα παιδιά. Κόκκινο είναι το αίμα, κόκκινη και η καρδιά. Κάπως έτσι περιγράφονται όλα τα όργανα και δίνουμε το επιστημονικό κομμάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην το ξεχάσει. Θα δούμε στο τέλος ότι τα κείμενα του βιβλίου έχουν μελοποιηθεί από φοιτητή της ιατρικής, από τον Μιχάλη τον Τζερκέζο. Οπότε ακολουθεί και ένα βίντεο κλιπ που το παιδί, τραγουδώντας όλες αυτές τις έννοιες, θα μπορέσει να τις μάθει καλύτερα. Εδώ, για παράδειγμα, ο στίχος λέει: «Οι μικροί νεφροί μας μοιάζουν με φασόλια μαγικά». Ναι, όντως, ο νεφρός έχει κυαμοειδές σχήμα. Έχει το σχήμα του φασολιού. Και τι κάνει? Καθαρίζει το αίμα από τα άχρηστα υλικά. Και τα άχρηστα υλικά αποβάλλονται με τα ούρα. Έτσι μπαίνει σε όλα τα συστήματα και σε όλες τις ομάδες των οργάνων και συστημάτων μας, μαθαίνοντας ότι για να λειτουργεί το σώμα μας και ο οργανισμός μας και τα συστήματά μας αρμονικά και σωστά, θα πρέπει άσκηση και διατροφή για γερό μυαλό και γερό κορμί, σε αντιστοιχεία με τον νους υγιής εν σώματι γη. Πώς όμως προστατεύεται ο οργανισμός από κάθε τι ξένο και βλαβερό? Και μάλιστα στις μέρες μας που είμαστε και σε πανδημία, πραγματικά δεν ήξερα. Το βλέπω και το ξαναβλέπω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έβαλε αυτό το σύνθημα, αυτό το σλόγγαν «Χέρια καθαρά, μικρόβια και ή μακριά» πριν την καραντίνα. Πολύ προφητικό. Έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Χέρια καθαρά, μικρόβια και ή μακριά. Μαθαίνουν πώς λειτουργούν τα λεμφοκύτταρα, πώς παράγουν αντισώματα και τώρα ειδικά με τον εμβολιασμό μπορούν να το κατανοήσουν καλύτερα, ότι τα λεμφοκύτταρα είναι τα στρατιωτάκια που πολεμούν συνέχεια για να είμαστε υγιείς και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε απέναντι στις αρρώστιες. Περιγράφοντας το ανασωπητικό σύστημα και για να μπορέσουμε να δώσουμε τα μέτρα προστασίας στα παιδιά με έντεχνο τρόπο, ώστε να μπορούν να τα εφαρμόζουν αβίαστα, δημιουργήσαμε ένα μικρό βίντεο κλιπ που πραγματικά τραγουδιούνται όλα τα μέτρα προστασίας εναντί του COVID-19. Το βίντεο κλιπ αυτό υιοθετήθηκε από την εκπαιδευτική τηλεόραση, όπως και το προηγούμενο του βιβλίου. Ένα κομμάτι του έγινε τηλεοπτικό σποτ με έγκριση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και αποτέλεσε το κοινωνικό μήνυμα του Πανεπιστημίου μας όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας κατά της COVID-19 για τα παιδιά. Μπορούμε να δούμε, παρακαλώ, το βίντεο? Για να μείνεις ασφαλής, άκουσέ μας και θα δεις. Μένω χέρια με ρυθμό, βάζω όλη ψυχτικό. Ξέρω να κρατάω προστάσεις και τη μάχη.
περισσότερα στο edutv.gr. Αγωγή υγείας για να μείνεις ασφαλής. Και καθώς τραγουδάει το παιδί όλο αυτό το... παρακολουθεί το βίντεο κλιπ και τραγουδάει τους στίχους του τραγουδιού, μπορεί να καταλάβει από πού ήρθε ο κορονοϊός, τι είναι ο κορονοϊός, τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπετε το αεροπλάνο, θα μεταφέρει όλα. Τι πρέπει να κάνουμε όταν νιώσουμε ανθεσία, δεν πρέπει να πάμε σχολείο, πρέπει να μείνουμε μακριά από όλους. Θυμάμαι ένα βήχο μέσα στον αγώνα, δεν πιάνω ποτέ ματιά, μύτη και στόμα. Και φυσικά ποτέ δεν ξεχνώ να τραγουδάω δύο φορές το ρεφρέν, που είναι ακριβώς 20 δευτερόλεπτα, που είναι ο επαρκής χρόνος σωστής υγιεινής των χεριών, επαναλαμβάνοντας παράλληλα το τρίπτυχο υγιεινή χεριών, κρατάω αποστάσεις, φοράω μάσκα. Κάποιες οδηγίες τον έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα και να μην τα ανταλλάσσουν στο σχολείο, ώστε να προστατευτούν και να μην μολυνθούν. Και φυσικά, αν τα καταφέρουν και τηρήσουν τα μέτρα με συνέπεια, όπως όλοι μας, θα κρατήσουν μακριά τον κορονοϊό από το σχολείο. Θα βάλουμε όλοι μαζί φρένο στην διασπορά του στο περιβάλλον, φυσικά φρένο στη μετάδοσή του σε εμάς και στους αγαπημένους μας, για να αποκτήσουμε πάλι το χαμόγελό μας και την καθημερινότητά μας όπως ήταν πριν. Και πιστεύω σημαντική συμβολή θα έχει και ο εμβολιασμός. Το βιβλίο κλείνει με κυταρικές ζωγραφιές, δηλαδή υπάρχει η ιστολογική εικόνα και το παιδί δίπλα έχει ένα σκίτσο. Τα σκίτσα τα έκανε πάλι φοιτήτρια της ιατρικής η Βάγια η Καραπέπερα. Καλείται το παιδί να ζωγραφίσει το σκίτσο και φυσικά από κάτω διαβάζει και σε τι αντιστοιχεί η ιστολογική εικόνα. Και εδώ πάλι η ιστολογική εικόνα και δίπλα η φώκια που παίζει με την μπάλα και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το διακρίνουμε και στην ιστολογική εικόνα. Τελειώνοντας, υπάρχουν οι QR κωδικοί, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βίντεο κλιπς που σας προανέφερα. Επειδή σας είπα ο πρώτος τόμος, η πρώτη έκδοση ήταν best seller και παρόλο που είχαμε πανδημία και δεν μπόρεσα να το παρουσιάσω το βιβλίο, εξαντλήθηκε και τέλος του μηνός θα έχουμε τη δεύτερη έκδοση. Η δεύτερη έκδοση θα έχει αυτή τη μορφή. Οι QR κωδικοί θα βρίσκονται στο οπισθόφυλλο. Και νομίζω ότι ως συμπεράσματα, νομίζω ότι είναι οξύμορο να χρησιμοποιήσω τα λόγια του προλόγου που έκαναν κάποιοι εξαίρετοι επιστήμονες. Ήταν τόσο προφητική που όντως το βιβλίο αποδείχτηκε ότι η μεταδοτική ευκολία του, η οργάνωση στην εικονογράφηση και η συνολική του κατάρτιση ήταν πραγματικά ένα βαρύτιμο δώρο για την πρώιμη παιδεία και όχι μόνο. Αποτελεί μια σημαντική επιστημονική παρέμβαση προκειμένου να γνωριστούν τα παιδιά με το περίπλοκο πάνθεον του οργανισμού μας, έτσι να συμφιλειωθούν με το σώμα τους, να μάθουν να το αγαπούν και να το φροντίζουν και να αναπτύξουν το συναισθηματικό τους κόσμο και τη φαντασία τους. Η έντεχνη προτροπή στην αβίαστη εφαρμογή των μέτρων ήταν πολύ σημαντική και έτσι τα παιδιά μέσα από τη μουσική και το θεατρικό παιχνίδι εφάρμοζαν αβίαστα τα μέτρα. Το βιβλίο με δική μου πρωτοβουλία έχει ήδη μεταγραφεί σε γραφή μπρέλι για άτομα με μερική ή ολική οπτική αναπηρία απώλεια όρασης. Έχει προσθεθεί νοηματική στα βίντεο κλιπ για να έχουν όλη πρόσβαση στη γνώση. Μελλοντική στόχη είναι να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες και σύντομα θα έχουμε έτοιμη την αγγλική έκδοση. Και φυσικά ευελπιστώ ότι θα δημιουργήσουμε και μια εμπλουτισμένη έκδοση για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ μπορείτε να δείτε την έκδοση που είναι σε μεταγραφή με τις χαρακτηριστικές κουκκίδες που όταν πραγματικά τις ψηλάφισα ένιωσα ρίγος. Και δίπλα το εξώφυλλο της αγγλικής έκδοσης που είναι ήδη έτοιμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά δύο εξαίρετους επιστήμονες που προλόγησαν το βιβλίο. Είναι η πολύ αγαπημένη μου φίλη Νίκη Παπαθεοχάρη, πτυχιούχος γαλλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, εικαστικός ποιήτρια και στιχουργός. Ο πολύ αγαπημένος μου καθηγητής και πρότυπό μου Βασίλειος Γολεμάτης, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του ΕΚΠΑ. Τους φοιτητές που συνέβαλαν να ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά. Τα σκίτσα τα έκανε η Βάγια Καραπέπερα, φοιτήτρια της ιατρικής.
Ο Μιχάλης ο Τσιρκέζος, ένα πολύ τάλαντο παιδί, έγραψε τη μουσική των κειμένων. Η Γιώτα Ιτσέλιου, φοιτήτρια σχολής επιστημών αγωγής, έκανε την απόδοση στη νοηματική. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους μικρούς μαθητές που συμμετείχαν στην απόδοση των μουσικών κομματιών. Και last but not least, τον κύριο Πασχαλίδη, που οπτικοποίησε, θα λέγαμε, μας έδωσε και τύπωσε το βιβλίο. Χωρίς να θέλω να καταχρεστώ όμως το χρόνο σας, θα νομίζετε ότι τέλειωσα. Δεν τέλειωσα. Θα μείνω λίγο ακόμα στη μικροσκοπία σαν μορφή τέχνης. Θα σας δώσω λίγο ένα στίγμα, τι είναι τελικά. Είναι ιατρική, ψυχρή ιατρική ή είναι τέχνη. Η ιατρική είναι τέχνη, με την έννοια της καλλιτεχνίας. Έχω διαπιστώσει ότι συνοδεύοντας τις ερευνητικές μου δουλειές με εικόνες που έχουν καλλιτεχνική διάσταση, έχουν, τις αποδέχονται πολύ εύκολα γιατί υπάρχει εικόνα, αλλά υπάρχει μια άλλη αίσθηση και μια άλλη αποδοχή από τους κριτές. Είπαμε, η ιατρική είναι ψυχρή. Όντως, βλέποντας αυτή την εικόνα, νομίζω ότι δεν μας διεγείρει κανένα συναίσθημα. Αν όμως εστιάσουμε σε αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια, εμένα μου έδωσε αυτή την αίσθηση ότι μοιάζει με το απόσπασμα από τον πίνακα του Μιχαηλάγγελου που κοσμεί την καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό. Κυρία Γατζάκη, τι νομίζετε? Δεν είναι από τα καλύτερά μου, απλά με εντυπωσιάζει για ένα και μοναδικό λόγο. Θα σας το εξηγήσω. Ο πίνακας αντιστοιχεί, νομίζω έχει τίτλο «Η δημιουργία της ζωής». Είναι το χέρι του Αδάμ και το χέρι του Θεού που δίνει τη ζωή. Η ιστολογική εικόνα που έχω από πάνω είναι από εμβρυϊκούς ημένες. Η εμβρυϊκή ημένες και ο αμνιακός σάκος συμμετέχει στη δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Εδώ. Αυτό το βλέπουν οι φοιτητές και βαριούνται κυριολεκτικά. Όταν εστιάσω λίγο παραπάνω και τους δώσω αυτή την εικόνα, κατανοούν περισσότερο και τη λειτουργία του νεφρικού σωματείου και την δομή. Και μπορούν να κατανοήσουν ακριβώς και να περιγράψουν τη δομή. Όταν οι κεραίες της πεταλούδας, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω δύο ιατρικούς όρους, είναι το απαγωγό και το προσαγωγό αρτηρίδιο που φέρνει το αίμα στο αγκαιώδες πείραμα, φιλτράρεται και τα απόβλητα φεύγουν με τα ούρα και τα θρεπτικά συστατικά ξαναγυρίζουν προς τα πίσω. Βιοψία δέρματος. Τριχοθυλάκιο, εδώ είναι η τρίχα μας, ο ζυματογόνος αδένας. Αν το δουν αυτό με αρνητικά χρώματα, εμένα μου θυμίζει κοράλι. Μεσοθυλιακά κύτταρα, κύριε καθηγητά. Μεσοθυλιακά κύτταρα τα οποία δημιουργούν ένα λιβάδι από ανεμόνες. Αυτό το περίγραμμα πραγματικά με εντυπωσίασε γιατί μου θύμισε τη νίκη της Αμοθράκης. Τη νίκη της Αμοθράκης που, παρόλο που τα πόδια της ακουμπάνε στην πλώρη του πλοίου, τα φτερά της είναι ανοιχτά. Ανοιχτά για το επόμενο ταξίδι και ευελπιστώ το επόμενο ταξίδι να είναι το ταξίδι του επαναπατρισμού. Τόλμησα και χρησιμοποίησα τη νίκη της Αμοθράκης σε προφορική ανακοίνωση σε παγκόσμιο συνέδριο στη νίκη της Γαλλίας. Δεν σταματάμε εκεί. Υπάρχει μια ιδιαίτερη επεξεργασία των ιστών όταν τους βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Σε αυτή την επεξεργασία, ο ιστός μπαίνει πάνω σε ένα πλακίδιο, την αντικειμενοφόρο πλάκα. Μια τομή, μια λεπτή τομή ιστού. Από πάνω μπαίνει ένα άλλο πλακίδιο που λέγεται καλυπτρίδα για να προστατεύσει τον ιστό και για να κολλήσουν μεταξύ τους και να μην έχουμε απώλειες, μπαίνει μια σταγόνα από ειδική κόλλα. Τι γίνεται όταν σε αυτή τη διαδικασία εγκλωβίζονται μέσα στο συγκεκριμένο πλακίδιο φυσαλίδες αέρα, κομματάκια σκόνης ή άλλα πράγματα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο? Αυτή είναι η τελική μορφή του πλακιδίου που μικροσκοπώ. Τι γίνεται όταν το πλακάκι έχει γεμίσει από την κόλλα που βάζουμε και δεν την έχει καθαρίσει ο παρασκευαστής και εγώ δεν μπορώ να μικροσκοπήσω? Βλέπετε ένα άμορφο πράγμα, ο ιστός δεν φαίνεται πουθενά. Βάφοντας λίγο αυτό το άχρωμο τοπίο, γίνεται πραγματικά μια
παίρνει μια άλλη διάσταση. Μοιάζει με γρασίδι και ο συγκεκριμένος πίνακας έχει πάρει πρώτο βραβείο σε παγκόσμιο συνέδριο στο European, που διοργάνωσε το European Society of Pathology. Εδώ είναι μια φυσαλίδα αέρα και η κόλλα που κολλάει το πλακίδιο. Εστιάζοντας τη φυσαλίδα, νομίζω ότι όλοι μαζί βλέπουμε ένα ηλιοβασίλεμα. Ο πίνακας που υπάρχει έξω. Βρήκα αυτό στο οπτικό μου πεδίο και πραγματικά δεν μπορούσα να εξηγήσω τι είναι. Είναι σκουπιδάκι, είναι κάτι έξτρα, δεν είναι ιστός. Μου έμοιασε με τουλίπα. Η επανάληψή του και η χρώση του έφτιαξε αυτό το πίνακα με τις τρεις τουλίπες. Αργότερα ανακάλυψε ότι αυτό εδώ το κομμάτι είναι ένα λέπι από ένα φτερό πεταλούδας της νύχτας, αυτές τις πολύ μικρές πεταλούδες που κάθισε πάνω στα πλακάκια μου. Εδώ είναι ένα χρουνουδάκι από τη γάζα που σκουπίζουμε τα πλακάκια πριν την μικροσκόπηση και νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ένα δέντρο που προσπαθεί με μανία να αντισταθεί στον αέρα. Με αυτή τη δουλειά, το συνδυασμό της επιστήμης και της τέχνης έχουν διοργανωθεί αρκετές εκθέσεις ιστολογικής εικόνας και τέχνης. Δεν θα μπορούσα να διοργανώσω τίποτα αν δεν είχα τη συμβολή και την αμέριστη βοήθεια των φοιτητών μου. Η μεγαλύτερη έκθεση στον ελληνικό χώρο που έχω συμμετάσχει μαζί με το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της εξωστρέφειας είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και πλήθος κόσμου παρακολούθησε τόσο την έκθεση όσο και την ομιλία όταν τα ανθρώπινα κύτταρα ζωγραφίζουν. Βλέπετε ότι υπήρχαν αρκετοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Παιδείας και φυσικά είχα τη χαρά να διδάξω μικροσκόπηση και σε celebrities, Σάκης Δρουβάς. Ιστορική στιγμή όμως η έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί συνάντησα την διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων, οι οποίοι θαύμασαν το έργο μέσα από το μικροσκόπιο και από τους πίνακες και πραγματικά έκαναν την ιδέα πράξη να αξιολογήσουν ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά, πρέπει να τυπωθεί σε γραμματόσημα για να γράψει ιστορία. Η ιδέα όντως έγινε πράξη, έγιναν γραμματόσημα, υπάρχουν στις συλλογές των συλλεκτών, 5 ιστολογικές εικόνες αποτυπώθηκαν σε 5 γραμματόσημα. Εξαντλήθηκαν μέσα σε 3 μήνες από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας. Η πρώτη μέρα κυκλοφορίας ήταν 19 Τρίτου το 2018 και αυτή είναι η αναμνηστική σφραγίδα πρώτης μέρας κυκλοφορίας, επιστήμη και τέχνη μέσα από το μικροσκόπιο. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Δεν θέλω πραγματικά άλλο να σας κουράζω. Το ταξίδι μας τελείωσε. Το πρωτότυπο αυτό μικροσκοπικό ταξίδι, ανακαλύπτοντας τα κύτταρά μας, έλαβε τέλος. Ευχαριστώ που πετάξατε μαζί μας και εύχομαι να σας δώσω μια επόμενη επιστημονική πτήση. Ευχαριστώ. Λόγω των αεροδρομίων το είπα. Ξέρω, το ξέρω. Καταρχήν, από ό,τι με την κυρία Λαμπροπούλου ήδη μιλώντας από το καλοκαίρι, έχουμε μια έκπληξη για το επόμενο συνέδριο, το οποίο το δουλεύουμε τώρα, είμαστε στα σπάργανα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι το οποίο έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, σαν οργανωτής μιλάω τώρα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι σύνεδροι για τα μέτρα προστασίας. Εμείς σας το γράψαμε στην είσοδο, σας το απεικονίσαμε στις διαφάνειες, σας το ζωγραφίσαμε, σας το δώσαμε και σε βιβλίο και σας το στείλαμε και με ταχυδρομείο. Ευχαριστώ, Μαρία, που συμμετείχες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαμπροπούλη. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπατε για την εστίαση στη λεπτομέρεια αυτό που είπε ο Καβάφης, τι άλλο είναι η τέχνη παρά λεπτομέρεια. Έτσι. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ερμηνεύω τα αισθήματα δικά σας. Αν ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Λαμπροπούλου, για την εξαιρετική δουλειά που παρουσίασε, με λιτό, ευσύνοπτο και σεμνό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαμπροπούλου. Και εσάς, κύριε Δημητρίου, για την ευκαιρία που μας δώσατε να συμμετάσχουμε στην απόψινή συνεδρία μαζί με τον αγαπητό κύριο Κοσμήτορα.
στις 9 επομένως. Να δούμε μία τάξη, γιατί βάλετε σήμερα και δεν είναι μία τάξη.